Ωραία περασματάκια. Και αρχίζει ψηλό ανηφορίτσα τώρα. Σύννεφα ρε φίλε, θα πάει ρε φίλε, γιατί έτσι. Κάτσε μία να κοιτάξω εδώ, γιατί μου κάνει κάτι χαζά τώρα τελευταία στα γραφικά και στα αυτά. Και... μου κάνει reset αυτά εδώ. Δεν ξέρω γιατί. Τι έχει πάθει. Τώρα εντάξει είμαστε. Κοίτα να δεις πως φαίνονται. Έχει καμιά ρύθμιση και για τα σύννεφα. Ποιότητα καιρού. Τέτοια είμαστε. Κουτάτε ρε άλλο. Α ναι, εδώ είχαμε έρθει έτσι. Τσιούδα ρε άλλο. Φύγαμε ανατολικά. Ξεκούρωτος είναι και ο α4 εδώ. Με 90 ώρες χαλαρά. Τι κάνει τα λάνια μπροστά, κομβόι έχουν φτιάξει. Τούνελ εδώ, κοίτα να δεις, αερογέφυρες. Αν δεν είναι αυτές οι λεπτομέρειες, ποιες είναι. Σε επικίνδυνο σημείο κάνουν εργασίες τα λάνια εδώ μέσα στο τούνελ. Κοίτα, περνάκι, πού περνάκι ακούγεται. Από πάνω.
Άρα και παίζουμε το Ιμπέρε DLC και τέλη καλοκαιριού, τέλη Αυγούστου, μέσα Αυγούστου. Εντάξει, από ό,τι είδα το Wyoming δεν είναι τρελή υπόθεση. Πόσο είχε, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 πόλεις, κάτι τέτοιο. Καλή ευκαιρία και εκεί όμως να δοκιμάσουμε και κανένα μοντάκι φορτηγού. Εδώ φτύσαμε αίμα να κάνουμε τα χιλιόμετρα στην Ιβηρία, πολλά τα χιλιόμετρα. 10.000 γράψαμε με το Ρενό. Να δούμε πως θα γράψουμε και με τον Ταφ τώρα. Πολύ πράγμα. Πολύ πράγμα και τρελές λεπτομέρειες. Στο 17-18 βγαίνουν αυτά εδώ. Τα DLC στο Eurotrack τόσο βγαίνουν. Τώρα να το βρεις το Iberia DLC σε έκπτωση από τη στιγμή που βγαίνει μέχρι και ένα εξάμηνο, δεν πιστεύω. Έτσι πάει κλασικά πάνω κάτω. Άρα και αν θες να το παίξεις, πρέπει να τα σκάσεις τα 18 ευρώ στο Steam ή κάνει ένα κλειδάδικο αν έχεις εμπειρία και άκρηση και το ένα και το άλλο. Αλλά τώρα στα τελευταία τα DLC τους βλέπω ότι ούτε στα κλειδάδικα μπορείς να τα βρεις. Σε καλύτερη τιμή δηλαδή. Να τους βάλανε χέρι. Ωραία τζάμι, δεξιά πας. Γιατί που βγαίνουμε τώρα εδώ και πάμε δεξιά. Ρε φίλε, τι γίνεται εδώ, καταδίωξε. Καταδίωξε, ναι, τι είναι αυτό, το μπλε. Λαμπορκίνι. Το ελικόπτερο από πάνω. Πού πάμε ρε παλικάρι για να έχουμε καλό ερώτημα, για κάτσε λίγο. Α, ναι. Εδώ το κόβε ευθεία φεύγεις για Μπαϊλέν. Εμείς πάμε για Μενιχπάρ. Μπράβο, σωστός ο παίχτης. Θέλουμε ακόμα 390 χιλιόμετρα, λέει ο μάγκας. Σόμπρε φίλε. 400 χιλιόμετρα από τα 1200. Κάναμε 800 χιλιόμετρα. Είδες, άμα είναι φίλε αυτοκινητόδρομος ή έχεις ωραίο εργαλείο, δεν τα καταλαβαίνεις τα χιλιόμετρα. Πού να κάναμε αυτά τα χιλιόμετρα, παλιγκάρια, σε κανένα ρώσικο ή σε κανένα southern region με κανένα... Τι καβαλάγαμε και τελευταία φορά, δεν θυμάμαι ρε φίλε. Το Μαγκύρου στο Deutsch. Αυτό πρέπει να καβαλάγαμε στο ρώσικο ή στο southern. Ή κανένα old school του XBS. Με αυτόματο κυβότιο, ανέβασε, κατέβασε. Εκεί να δεις τζαμπουκά. Να κάνεις 1200 χιλιόμετρα. Τώρα εδώ. Άστο. Πάρε τα χιλιόμετρα εδώ, νεράκι φίλε. Εκεί. Α, πέσει κανένα ποτάμι μέσα. Ακολλήσε, μην μπορείς να βγεις. Γι' αυτό έχουν άλλη χάρη αυτοί οι χάρτες. Ο Ρώσικος με τους Southern Region. Τρίχα φίλε.
Μενχιμπάχλη. Μενχιμπάρ. Ωραία περασματάκι εδώ. Τι να έχει εδώ τώρα η εταιρεία. Αφού ήρθαμε και ήρθαμε, άσετε, πάμε να την... Φάρμα το κόβω. Μια στροφή είναι, φίλε. Μπα, τι φάρμα, κοίτα να δεις. Αποφύγεις τρελές. Μπράβο. Διολέο. Τι είναι αυτό το διολέο, ρε φίλε. Να, ωραία πριφάμπε. Είδες με τις λεπτομέρειες τους εδώ κάτω με το πορταράκι. Πλάστικα δικιά τους έχουν εδώ. Νοικοκύριδες. Αγροτική περιοχή εδώ. Στο Μενχιμπάρ της Ισπανίας. Έτσι, έξοδος πάλι εμείς εδώ και κατεβαίνουμε νότια. Στον Α4 είμαστε εδώ. Νότια της Μαδρίτης, στο Α4 ήταν, μάλλον. Γρανάντα, καρφί για Γρανάντα, φιλαράκι. Δεν κρατιέται τον τάψουλο. Βάλει διαφήμιση, μην πω εγώ το. Βάλει τι είναι, ρε φίλε. Ο 4 ή ο 44 είναι. 44, ρε αδερφέ. Μπράβο. Τώρα ναι, καρφί για Γρανάντα εδώ. Α, κάτσε, μπορεί να βάλουμε και καύσιμο εκεί. Στην Γρανάντα. Καύσιμο και τι ώρα είναι. 6 και 10. Μπα. Πέσουμε και για ύπνο. Έχουν τα λάνια εδώ, ελιές. Ελιές τις κόβω αυτές εδώ, φίλε. Ο Α44 που λέτε έχει ελιές και βουνά, ξεροβούνια, ρε φίλε, τίποτα. Σκέτες πέτρες είναι εδώ.
Πάλι έξοδο για Γκρανάντα, Γκρενάντα ή Γκρανάντα. Ναι, για εκεί πάμε. Αυτά παρά 10 η ώρα είναι νωρίς για ύπνο, ρε φίλε. Ο 80% καύσιμο έχουμε. Άραγε ούτε καύσιμο θεωρούμε. Γρανάδα. Το τοπίο, ρε φίλε. Ελλάδα θυμίζει. Νησί. Τι έχουμε εδώ. Roundabout τρελό, πολύ χρωμό. Πίστηκε πόλη Γρανάδα. Με τα τρένα τους εδώ στη Γρανάδα, τα φοινικά για τους. Να δεις εδώ τώρα track stop, φίλε, τεράστιο. Η εξεκούραση είναι εδώ και παρακάτω είναι το Βιτζενάδικο, ναι. Αλλά είπαμε, πρέπει να πάει γύρω στις 9 η ώρα να την πέσουμε για ύπνο. 9 και 9, 18. Ξυπνήσουμε για να ξυπνάμε 6 ώρα το πρωί. Να βλέπουμε δηλαδή τη διαδρομή. Άρα είναι λίγο νωρίς. Ήταν, ρε φίλε, πάλι για ξεκούραση. Όλη αυτή η φάση εδώ είναι για φορτηγά, φίλε. Ξεκούραση και νεφωτιασμό. Μισή ώρα. Καλά λέμε εμείς είναι νωρίς. Μετά όμως πού θα πάμε για ύπνο, ρε μεγάλη. Να το βάλουμε και από εκεί, να περάσουμε και από εκεί να το δούμε. Μετά έχουμε viewpoint. Θα μας πέσει το viewpoint βράδυ. Ρε τι μπελά τώρα, ρε φίλε, έχουμε πει. Viewpoint και δεν υπάρχει τίποτα. Μετά πάμε καρφί για Αλμερία. Κοίτα να δεις τώρα ζόρικα τα πράγματα. Άντε θα την πέσουμε εδώ πέρα. Και μέχρι να φτάσουμε στο viewpoint το πρωί θα πάει 6 ώρα, ξέρω εγώ τι. Να τα πάρουμε μάτι. Ναι, δεν γίνεται τελώς. Λοιπόν, 7:30, κάτσε να δούμε. Τέσσερις και μισή,
9 ώρες. Λοιπόν, τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση τώρα που λέτε αλανάκια, τι να κάνουμε, μας φάει η κονσόλα πάλι. 4,5, 5, 6 ώρα θα το βάλουμε. 6 ώρα δεν χάραξε ακόμη. Γιατί ρε φίλε. 7. Ο Μάστορας εδώ πίσω τι κάνει ρε φίλε. Έχει ανοιχτή την καρότσα και ξεφορτώνει. Ωραίο σκηνάκι, ε. Μα αναβική Λίτλ φίλε. Τα πάντα. Μπανάνες, αβοκάντο, ό,τι γουστάρεις. Αλλά κοίτα να δεις, είναι ανοιχτή η καρότσα. Καλή φάση. Λοιπόν, πάμε καρφί για το viewpoint. Αυτό το καλό έχει η κονσόλα μάγκης. Εντάξει, άμα δεν ήταν για τα βιντεάκια, δεν γουστάρω κι εγώ πάρα πολύ την οδήγηση το βράδυ. Έχει άλλη χάρη. Εδώ τώρα πάνε 40 φίλοι τα FPS. Το FPS του κάγκελο γίνεται τώρα εδώ. Μέχρι τα φανάρια είναι θαμπάρε φίλε. Κοίτα πως είναι. Αυτό μπορούμε να το καταλάβουμε τώρα αν είναι από mod, μόνο όταν θα βγάλουμε το mod. Πότε θα το βγάλουμε το μότι του DAF, όταν περπατήσουμε όλη την Ισπανία, άραγε μέχρι τέλος έτσι θα πάμε τώρα. Πού πας ρε τσάκαλε. Ωραίες λεπτομέρειες και πολύ καλές εγκαταστάσεις έχουν εδώ στη Γρανάδα. Αποθήκες, εργοστάσια, τι είναι εδώ δεν ξέρω τώρα, αλλά πολύ ωραία τα prefabs αυτά. Καλά τον κατάλαβα εγώ τον τζάκαλο αυτόν, λέω δεν θα σταματήσει φίλε. Καγιέν, πάει το καγιέν φίλε. Ρε τι καγέν και ξεκαγέν, εδώ μας έξισε τα μάξι τώρα. Δύο τα 100 έτσι μια. Μόλις βγαίνεις έξω από την καμπίνα 60 FPS καρφί άραγε. Είναι το μότο του φορτηγού που τα κάνει αυτά. Πάντα έτσι γινότανε. Κοίτα εδώ περάσματα τρελά στη Γρανάδα. Ρε τον καμικάζι ρε φίλε, καλά κατάλαβα εγώ έτσι όπως τον είδα δεξιά εδώ. Δεν σταματάει λέω αυτός. Και όντως δεν σταμάτησε. Ευτυχώς μας πήρε πίσω. Πίσω μας πήρε. Καρότσα τον έπιασε ή το φορτηγό. Με τα φώτα. Μπα.
Άμα κλείσουμε τα φώτα, καρφί 60. Ρε με αυτά τα φώτα, ρε φίλε, τι παθαίνουμε τώρα. Τώρα με τα αφήσουμε κλειστά, θα φάμε κλείσει όμως, ε. Μέχρι 8 η ώρα, είπαμε, ναι. Ναι. Εδώ κόμβος τώρα, κάτσε καλά, ε. Ωραία περάσματα. Πάρα πολύ ωραία περάσματα, φίλε. Κοίτα εδώ να δεις βουνά. Λεπτομέρεια, ε, κοίτα εδώ. Ανάμεσα στα βουνά ανοίξει ένα δρόμο. Ωραίες λεπτομέρειες. Πολύ ωραίο πέρασμα εδώ. Ωραία, φίλε, κάτσε να βγάλω μια φωτό εδώ πέρα. Τι φωτοβολταϊκό, του φωτοβολταϊκού, το κουάγγελο γίνεται εδώ πέρα. Ναι, του φωτοβολταϊκού, το κουάγγελο γινόταν εκεί πίσω. Πολύ πράγμα. Τώρα για αυτό που λέγαμε πριν για τα μπλοκ και αυτά, ξέχασα το πιο βασικό. Ένα από τα πιο καλοδεχούμενα, να το πούμε έτσι, τις καλοδεχούμενες αλλαγές της A41 ήτανε το multiplayer. Το γούσταρε πάρα πολύ ο κόσμος. Οι παίχτες δηλαδή. Είτε το θέλουμε είτε όχι, είναι πολύ καλή φάση. Παίζεις με την παρέα, με τα φιλαράκια online, κονβόι, με κίνηση, στους δρόμους κανονικά και αν δεν κάνω λάθος, με mods. Αυτό, τι άλλο να θες. Όλη η παρέα μαζί, μέχρι 8 άτομα. Κάτι τέτοιο λένε. Πολύ ωραίο. Καλά είπα εγώ, ρε φίλε. Αυτά εδώ βλέπαμε, ρε μεγάλε. Αυτά εδώ βγάλαμε στη φωτογραφία. Άρα για το viewpoint είναι τέτοια φάση εδώ. Φωτοβολταϊκά δεν είναι αυτά. Μάλλον. Α, γεια σου. Από εκεί πάνω ερχόμαστε αριστερά και βγάλαμε τη φωτό. Κάτσε, γιατί το αμάξι είναι χαμηλό και θα το ψήσουμε. Είχε και χαμηλά σασί αυτός εδώ στο mod για τον TAF. Αλλά ήταν πολύ χαμηλό, ρε φίλε. Το έβαλα και βουλιάζανε οι ρόδες από την καρότσα πίσω, λέω άσε. Θα ψαχνόμαστε, λέω. Ωραίο viewpoint, ε. Για να δούμε, ρε φίλε, τι θα δούμε. Λοιπόν...
Η παραβολική μονάδα παραγωγής ενέργειας της Ανδαλουσίας. Παραβολική. Με έχει πιάσει πολύ αδιάβαστο τώρα, μεγάλε. Πρέπει να ανοίξουμε λεξικό. Σαν καθρέφτες μου φαίνονται αυτά, ρε μεγάλε. Τεράστια έκταση όμως, ε. Στη μέση του εργοστάσιο παράγει ρεύμα, λέει. Κοίτα εδώ φίλε, αποχετεύσεις, ρέματα, λεπτομέρειες, ωραίες. Ορουσιαρά πίσω, μπράβο. Η παραβολική ρε φίλε, φωτοβολταϊκά είναι αυτά, πάνε πέρα δόθε. Γυρτά. Οπ, μας κάνει μόστρα και τον τάφ. Φιλαράκι που λες. Πήγα στο Google χωρίς πλάκα τώρα. Άκου να δεις τι λέει τώρα, τι είναι αυτά εδώ. Θερμικός ηλιοστάτης λέει με παραβολική συγκέντρωση ακτινοβολίας. Σύστημα λέει που αξιοποιεί την ηλιακή ακτινοβολία ως πηγή θερμικής ενέργειας. Για 410 κιλοβάτ αέρα ή θερμικού λαδιού σε χαμηλή ή μέση θερμοκρασία. Άκου να δεις τώρα. Κυλινδρικά παραβολικά κάτωπτρα που ανακλούν την ελληνική ηλιακή ακτινοβολία και τη συγκεντρώνουν σε απορροφητικό σωλήνα. Άκου να δεις. Οι άλλοι θα ακούσουν τα αυτιά μας, ρε φίλε. Εδώ έχει να πάρεις και δουλειά, ε. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ρεαλιστικά φτιαγμένο εδώ το μέρος όλο. Τοποθεσία εδώ. Λερώσαμε και τα αμάξι. Και είναι και κίτρινο το χρώμα, λερώνει εύκολα. Αλμέρια. Φύγαμε καρφέ φίλε για Αλμέρια τώρα. Πολύ χαζέψαμε. Εντάξει. Είδαμε πολύ καλά πράγματα, αλλά θα περιμένουν τον ιατρικό εξοπλισμό οι άλλοι. Τόσο να είναι, ιατρικός εξοπλισμός είναι φίλε. Αναγκαίος θα είναι τώρα.
10 και 4. Εντάξει είμαστε. Παρακάτω ανεμογεννήτριες. Λέει ρε φίλε, το πιάσανε καλά το παραμύθι η Ισπανία. Κοίτα εδώ, στις γορφές πάνω στα βουνά, τι κάστηκε ανεμογεννήτρια φίλε. Πολύ ωραία φάση. Αιωλικά πάρκα να πούμε και έτσι. Εδώ είναι ο Αλφα λέει 92. Γιατί τον έχουμε Πορτογαλί τον Αλφα 92, παρόλο που και εδώ μας έχει 90 χιλιόμετρα όριο. Δύο λωρίδες μόνο. Επαρχιακός δρόμος, όταν είναι επαρχιακός το βάζει με κίτρινη την πινακίδα στο GPS. Μπορεί. Δεν ξέρω, αλλά μου αρέσει αυτό το σκηνικό έτσι εδώ για οδήγηση. Μου θυμίζει πάρα πολύ Ελλάδα, χωρίς πλάκα τώρα. Τι έχουμε εδώ, αξιοθέατα και μας έχει πινακίδα τώρα. Να έχουμε και κανένα άλλο viewpoint. Δεν πιστεύω ρε φίλε. Δεν πιστεύω τώρα, πρέπει να πάμε καρφί για Αλμέρια. Να έχει εδώ τίποτα, μπα. Εταιρεία είναι εκεί. Και εδώ είναι αντιπροσωπεία φορτηγών. Άραγε. Ό,τι ήταν να δούμε το είδαμε φίλε, μέχρι εδώ. Κοίτα να δεις τώρα τι πρόσεξε, επειδή έχει τους καθρέφτες μέσα, κοίτα, τους βλέπεις και τους δύο. Ενώ, με τους καθρέφτες έξω, πρέπει να γυρίσεις καλά το κεφάλι σου. Ουφό. Και εγώ τι φόβο παίζω, Παίζω εδώ τώρα, 78 ή 80. Για να δούμε λίγο. 78. 80 είναι λίγο πίσω. Αλμέρια Νόρτε. Εκεί πάμε κι εμείς. Προσγείωση τρελή ο αδερφός. Πιλότος κι αυτός όπως κι εμείς.
Ό,τι έχουμε, είπαμε, η Βέκο φίλε είναι εδώ. Για την προσωπία που μας έχει στο GPS το ερωτηματικό. Αλμερία, είχαμε παραδώσει. Παραδώσαμε, ξεκινήσαμε το δρομολόγιο από εδώ. Μπράβο, ναι. Θυμάμαι εδώ το κόμβο με τα φοινικάκια. Είχαμε βγάλει φωτό, ωραία εδώ. Α, μπράβο εδώ. Τι ήταν αυτά ρε φίλε εδώ, θερμοκήπη ήταν, τι ήταν. Οπ, κι άλλος. Είχαμε viewpoint εδώ. Θα το δούμε μετά στο GPS. Αεροδρόμιο εδώ στην Αλμερία. Αεροπουέρτο. Έτσι. Ωραίος ήχος, ε. Τι όπισθεν, τι αέρας από τα φρένα, τα πάντα όλα είχε ο Craig Baum. Πώς κάνει έτσι, πώς κάνει έτσι ο αέρας, ρε φίλε. Άργησες. Κλασικά ρε φίλε. Τι πήγαμε. Κάτσε τώρα, θέλει να μας τρελάνει. Αργήσαμε 9 ώρες. Μείον 50.000. Δηλαδή ήρθαμε με ζημιά εδώ. Μείον 50. Και μείον 2.500 XP. Πόρε φίλε ο Τζέμις. Κατά τα άλλα θρύλος λέει. Επίπεδο 64. Λοιπόν, αργήσαμε εγώ το δρομολόγιο. Το ευχαριστήθηκα που λέτε. Πόσο ήταν, 1200 χιλιόμετρα, ναι. Σαραγώζα, ανεβήκαμε πάνω. Μπουργκός είδαμε. Περπατήσαμε όλο τον Α1, κατεβήκαμε Μαδρίτη, περιφερειακό. Α4, όχι Α44. Μπράβο, Α4 μετά μας πήγε
Α, Α44 είναι εδώ. Μας πήγε μέχρι τον Α44. Ο Α44 μας πήγε Γρανάδα. Εδώ είδαμε το viewpoint έξω από τη Γρανάδα. Τα, πώς τα είπε, παρεμβολικά αυτά τα κάτωπτρα. Και η καρφή για Αλμερία που παραδώσαμε. Μπράβο, φίλε. Έτσι, να το κλείσουμε σιγά σιγά εδώ, τουλάχιστον εδώ μέσα. Ένα, δύο δρομολόγια καλά, να κλείσει νότια Ισπανία. Και βλέπουμε και εδώ πάνω. Σαλαμάγκα, Γκουάρδα, λέει, Βαγιαδολίδ και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα λέμε στο επόμενο.